παίζεις ένα έργο που πραγματικά ουσιαστικά λες 5-6 ατάκες, 2-5-6 ατάκες ουσιαστικά. Δεν θέλω να μου πεις πώς βλέπεις αυτό το ρόλο και πόσο κεντρικός είναι μέσα στο έργο του Μπέκετ, παρόλο που λέει πολύ λίγες ατάκες. Ως ρόλο ή ως ουσία? Ως ουσία. Και ως ρόλο και ως ουσία με ενδιαφέρει. Mm. Ως ρόλο πρώτα-πρώτα είναι κατά κάποιο τρόπο, θεατρικά μιλάμε, είναι υποστηρικτικός του πρωταγωνιστή, της πρωταγωνίστριας. Αυτό. Ως ουσία, κανονικά πιστεύω ότι εκεί για οποιονδήποτε ρόλο και τον πιο μικρό ρόλο στον Μπέκετ είναι ένα θέμα του ίδιου του ηθοποιού. Δηλαδή πόσο τον ενδιαφέρει, όχι ο Μπέκετ ο ίδιος, αλλά πόσο τον ενδιαφέρουν κάποια γενικότερα προβλήματα κοινωνικό, ιστορικό και βάλε. Πόσο τον γένε αυτά τα προβλήματα. Οπότε έχουμε μια διαφορά, η οποία διαφορά συνήθως μας πηγαίνει σε ένα διχασμό λιγάκι. Δηλαδή, ναι, παίζω, ξέρω το εγώ, αυτό το ρόλο. Από την άλλη μεριά, τι σημαίνει ο ρόλος για μένα, έχει μια... Ναι, ξέρεις, γιατί πραγματικά αυτό που βάζεις με αρέσει πάρα πολύ για τον ρόλο, λόγω ότι ο ίδιος ο Αντόρνο, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του 20ου αιώνα, τον θεωρεί σπουδαίο συγγραφέα και από τους καλύτερους μάλιστα όλων των εποχών, ακριβώς γιατί έχει πολύ βαθύ φιλοσοφικό νόημα το έργο του, περισσότερο αν θέλεις ακόμα και από θεατρική ουσία. Έτσι το βλέπεις και εσύ, ας πούμε, ότι είναι περισσότερο μια φιλοσοφική διατριβή, αν θέλεις. Όχι, πέρα από το αισθητικό. Με τίποτα από αυτή την πλευρά. Πρώτα απ' όλα με τον Αντόρνο δεν είχε και πολύ καλές σχέσεις. Από ό,τι ξέρω. Προσωπικά ο ίδιος. Ναι, προσωπικά. Ο ίδιος όμως τον Αντόρνο τον υμνεί συνέχεια. Τον λέει, αλλά από ό,τι θυμάμαι από μια διάλεξη που είχε κάνει ο Αντόρνο που έκανε ανάλυση του έργου του Μπέκετ, ο Μπέκετ μετά δεν συμφωνούσε καθόλου με αυτή την ανάλυση. Και νομίζω ότι εκεί είναι ένα θέμα πιο λεπτό, δηλαδή είναι ένα θέμα που με αυτά που είπαμε και πριν έχει σχέση με αυτά, δηλαδή ότι δεν αφορά άμεσα, ας πούμε, ένα λογοτεχνικό είδος, το θεατρικό, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αφορά περισσότερο στη σχέση που έχει ο εκτελεστής του, ας πούμε, του έργου, με τη ζωή και όχι με το θέατρο. Δηλαδή? Νομίζω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι πόσο προβληματίζεται από την ίδια του τη ζωή, από την ίδια του την ύπαρξη, από την ίδια του τον εαυτό του ως συγκεκριμένο υποκείμενο, εάν έχει κάποιους προβληματισμούς τέτοιους, τότε νομίζω ότι τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από την θεατρική του απόδοση, αυτό, καλλιτεχνική του απόδοση. Εκεί, σε αυτό νομίζω ακριβώς ήταν και η αντίρρηση στην ανάλυση του Αντόρνο, του Μπέκετ, του ίδιου. Ο Αντόρνο βασικά το βλέπει, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ διαβάζοντας την αισθητική, ως την αποθέωση ενός κόσμου χωρίς νόημα, όλο το θεατρικό. Νομίζω ότι είναι μια άποψη, μπορεί να το δει κανείς και έτσι, αλλά μπορεί να το δει και από την άλλη μεριά με το ίδιο το... όταν ξεκινήσεις, δηλαδή, με μια θέση απέναντι στο νόημα της ζωής, τότε ακριβώς αυτή ο προβληματισμός με μια αρνητική θέση πάνω στο ίδιο το νόημα της ζωής, νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη θέση που παίρνουμε απέναντι στα πράγματα, είτε καλλιτεχνικά, είτε βιωματικά. Mm-hmm. Στο τέλος του έργου υπάρχει μια αμφισημία, αν θέλεις, αν ο Γουίνι πλησιάζοντας τη Γουίνι, του τι πάει να δει, να τη δει, να τη φιλήσει, να πάει το περίστροφο. Έχεις μια άποψη πάνω στο ζήτημα ή... Όχι, προτιμώ πραγματικά να μην έχω εκεί. Δηλαδή είναι συγκεκριμένο ότι δεν θέλω να έχω. Γιατί είναι οι αμφιβολίες που έχουμε απέναντι στα μεγάλα μας προβλήματα, τα προσωπικά μας. Γι' αυτό προτιμώ να μην πάρω θέση. Ούτε συγκεκριμένα ακόμα και στην υποκριτική απάνω, να μην έχω καθόλου μέσα μου, να μην έχω καμιά ροπή για να διαλέξω. Ξέρω τα διλήμματα κτλ.
και αυτά που παρουσιάζεται. Πολλοί λένε ότι φέρνει τον τελευταίο σωρό για τη συγκεκριμένη τη δική μας παράσταση, φέρνει τον τελευταίο σωρό των βιβλίων για να στην επόμενη, στην τρίτη πράξη, να την έχει θάψει τελείως.